αυτών που ανθρωπίνουν. Αυτό αποκλείεται να σημαίνει πόσο διαδεδομένο είναι το ροκ σε όλο τον κόσμο, μοιραία και σε αυτούς που αυτοκτονούν. Όχι, δεν αποκλείεται. Αλλά κυρίως αυτοί που αυτοκτονούν κατά 20%, δεν λέμε ότι μόνο το ροκ έχει, έχουμε και ένα άλλο 80%. Ναι, το άλλο 80% τι είναι, κύριε. Είναι άλλα αίτια. Ποια είναι αυτά, για πείτε μας μερικά. Δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να είναι θλίψη να έχει ο κάθε άνθρωπος να αυτοκτονεί. Αλλά δεν φταίνε το 80%, μόνο το 20% φταίνε. Το 20% είναι από ροκάτζες. Αυτό λέει η ιατροδικαστική έρευνα. Δεν μπορώ να το. Εγώ απλώς δεν κρίνω, απλώς λέω ένα αποτέλεσμα. Δεύτερον, εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Να δούμε τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλοι οι δίσκοι της ροκ μουσικής, πράγμα το οποίο δεν το έχουν τα άλλα τα τραγούδια. Πέστε μου τι. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι δίσκοι της ροκ μουσικής χρησιμοποιούν για την εντύπωση υποσυνειδήτων μηνυμάτων πρώτον την τεχνική της εναλλασσομένης συχνότητος. Δεύτερον, άλλη τεχνική είναι η τεχνική πολύ χαμηλής συχνότητος, δηλαδή συχνότητος 14 έως 20 κυμάτων ανά δευτερόλεπτο, με υποήχους. Τρίτον, χρησιμοποιούν την τεχνική υψηλής συχνότητος 17.000 μέχρι 20.000 κυμάτων ανά δευτερόλεπτο. Και τέταρτον, χρησιμοποιούν την τεχνική διαδοχής φωτός και σκότους, η οποία αποδυναμώνει και προσανατολίζει τον άνθρωπο και αποδυναμώνει την κρίση του, τα αντανακλαστικά του. Με αυτόν τον τρόπο του δίνει τα υποσυνείδητα μηνύματα των δίσκων, τα οποία ναι μεν είναι υποσυνείδητα, αλλά όπως λένε οι διασημότεροι επιστήμονες του κόσμου, αυτά τα ανάστροφα μηνύματα έχει τη δυνατότητα το υποσυνείδητο του ανθρώπου να τα φέρνει στο νορμάλ, να τα αποκρυπτογραφεί στην κυριολεξία, και έτσι μεταδίδονται αυτά τα μηνύματα. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πω δικά μου λόγια, ο εγκληματολόγος Ρέγκιμπαλ κυκλοφόρησε στη Γενέβη μία μελέτη με τίτλο «Το rock and roll είναι βιασμός της συνειδήσεως». Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μελέτη, όλα τα συγκροτήματα της rock μουσικής εξειδικεύονται στο εγκόμιο της σεξουαλικής διαστροφής. Και όταν τα συγκροτήματα της rock μουσικής στέλνουν δοξολογικές επικλήσεις στον σατανά, αυτές οι επικλήσεις γίνονται συγκαλυμμένες αντίστροφες εγγραφές για το υποσυνείδητο. Και μάλιστα εξηγεί επιστημονικά ότι οι επιστημονικές του αυτές παρατηρήσεις αποδεικνύουν αναμφισβητήτως ότι το υποσυνείδητο, όπως σας είπα, μπορεί να συλλάβει αντίστροφες φράσεις, να τις αποκρυπτογραφήσει και να μεταδώσει με αυτόν τον τρόπο το μήνυμά τους. Αυτά τα λέει ο διάσημος εγκληματολόγος Ρέγκιμπαλ. Η εκκλησιαστική ύμνη τι κάνουνε, ένα λεπτό, κάνετε μονόλογο. Ναι, η εκκλησιαστική ύμνη τι κάνουνε, δηλαδή εμένα γιατί να μην με προσελκύσει αυτός ο ύμνος της εκκλησίας, να ακούσω εκκλησιαστικό ύμνο. Ο ύμνος της εκκλησίας, κοιτάξτε, για να το καταλάβετε αυτό, δεν μου στέλνει το συνείδητα μηνύματα. Ό,τι έχει ο Θεός εδώ στη γη, έχει ο διάβολος το αντίθετό του. Ο Θεός εδώ στη γη έχει τους ύμνους και τη δοξολογία του, όπως γίνεται με την εκκλησιαστική μουσική. Έχει όμως και ο διάβολος τη δική του μουσική. Η οποία είναι όλη η υπόλοιπη. Η οποία είναι κατεξοχήν η ροκ μουσική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, παραδείγματος χάρη, σατανική μουσική τα τραγούδια της λεβεντιάς της δικής μας. Τα ρεμπέτικα, ας πούμε. Δεν είναι. Κοιτάξτε, δεν είναι σατανιστικά τα ρεμπέτικα. Το ρεμπέτικο δεν είναι χριστιανικό τραγούδι, αλλά δεν είναι η αποκορύφωση. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μία πυραμίδα και κορυφή της πυραμίδος είναι το ροκ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσαμε μέσα στα λίγα λεπτά που θα μας ολαπήσουν να καλέσουμε ένα ψυχίατρο. Ροκάει ρεμπέτη, δεν ξέρω ακριβώς. Όμως τη θέση του ψυχιάτρου μάλλον θα πάρει ο Κώστας Γόντζος που θα προσθεθεί στην παρέα μας. Σε λίγο στα λεπτά. Αυτή την Δετάρτη, ελεύθερος τύπος και μαζί δωρεάν Ότο Τύπος. Ένα πολυτελές περιοδικό ειδικά για το αυτοκίνητο. Ότο Τύπος. Αποστολή στη Γενέβη. Όλα τα νέα μοντέλα σε πρώτη παρουσία. Ροκ και σατανισμού. Δεν νομίζω. Η μουσική ροκ δέσποσε για ένα μεγάλο διάστημα στο χώρο της νεολαίας και τέτοια κρούσματα δεν παρατηρήθηκαν. Αντίθετα, σε μια κατηγορία των τραγουδιών των λεγόμενων heavy metals, τα black metals, έχουμε εκεί τέτοια φαινόμενα και μάλιστα όχι μόνο εις τους στίχους που είναι σατανιστικοί, αλλά και σε κινήσεις, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα χορευτικά τους, σε βίντεο κλιπς αυτά έχουν παρατηρηθεί, σε εκπομπές έχουν μετάσχει και δυστυχώς και στην Ελλάδα έχουμε δει τέτοια, από τέτοια συγκροτήματα, και πρέπει να πω ότι και τα άλμπουμς φέρουν ανάλογες εικονογραφήσεις. Πρόκειται όμως για την συντριπτική μειοψηφία των μουσικών συγκροτημάτων. Ένα τμήμα και είναι, είπε, στα black metals. Εκεί βεβαίως δεν μπορούμε να γενικεύουμε, όχι.
Εκείνο που επίσης θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε και άλλα κρούσματα, ιδίως στην Ελλάδα, όπου σε μουσική σύγχρονη παρεμβαίνουν κάτι ακατανόητες φράσεις. Έχω συγκεκριμένα υπόψη μου δίσκο των ΟΠΑ με τον τίτλο «Τράγων χορός», όπου από την αντίστροφα, όταν μπει ο δίσκος και παιχτεί, ακούμε κάτι βρωμόλογα, τα οποία δεν θα παραλάβω, και στη συνέχεια να λέει «Δώσε μου την ψυχή σου, να την πάω όπου θες» και κάτι τέτοια. Τον έχω το δίσκο αυτόν, γιατί μου τον έχει φέρει ένας δισκάς από την Αγία Βαρβάρα, επισημένοντάς μου το γεγονός. Λοιπόν, αυτά βέβαια άλλα γίνονται και για εμπορικούς λόγους, αλλά και να γίνονται είναι απαράδεκτο ότι τι θα πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, διασαφηνίζομαι, δεν μπορούμε να πάρουμε σβάρνα όλη τη σύγχρονη μουσική. Είναι ένα τμήμα και το έχουμε προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι. Περί ροκ και σατανισμού ο λόγος εδώ στο Αντιστά σήμερα, με υπέρμαχους και των δύο στρατοπέδων βεβαίως. Στο στρατόπεδο, το στρατόπεδο των ροκάδων ήρθε να ενισχύσει, γιατί ήταν πολύ λίγοι άλλωστε, λίγοι αλλά καλοί, ο Κώστας Γότζος, με ιστορία στο ελληνικό ροκ, λάτρης του ροκ, παρόλο που οι κύριοι εδώ λένε ότι τον αλατρεύεις το ροκ ή να λατρεύεις οτιδήποτε εκτός από το Θεό είναι αμάρτημα. Γιατί λατρεύεις το ροκ, αφού δεν πρέπει να λατρεύουμε οτιδήποτε πλην του Θεού? Γιατί με ικανοποιεί και ως άποψη και ως μουσική και ως ένταση και ως ενέργεια και ως διασκέδαση και ως τρόπο ζωής. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Βεβαίως. Πιστεύεις στο Θεό? Ο κύριος, οι κύριοι που βρίσκονται εδώ πέρα και κυρίως ο κύριος Νάκος λέει πως οτιδήποτε μουσικό είδος πλην των θρησκευτικών εκκλησιαστικών ύμνων είναι για πληθοπολισμό. Προβλημάτου. Προβλημάτου. Δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν αρχιερέας του σατανισμού εάν πραγματικά ισχύουν όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, τι να πω, και ο Τζόνης. Θα πρέπει να είχαμε σατανική εκκλησία δηλαδή τώρα με τόσο ροκ που έχουμε ακούσει. Κανονικά και αντίστροφα. Θέλετε να το απαντήσει κάποιος? Βεβαίως, εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Και οικογένεια έχω και παιδιά έχω, δηλαδή προς Θεού, δεν με τρελάθουμε τώρα. Συγχωρείς, εμείς δεν έχουμε, δεν είπαμε ότι εσείς ας πούμε είσαστε το λάθος και εμείς δεν έχουμε κάτι πρόβλημα συγκεκριμένα με εσάς βασικά. Εμείς έχουμε πρόβλημα με το συγκεκριμένο είδος της μουσικής που ο κόσμος που το ακούει κάπου του δίνει μηνύματα χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το αισθάνεται. Εγώ γιατί δεν τα πει αυτά τα μηνύματα? Τρελός είμαι, δηλαδή. Όχι, δεν είσαι τρελός, αλλά δεν τα πήρες. Λες ότι δεν τα πήρες. Δεν ξέρεις ότι τα έχεις πάρει. Και εσύ που ξέρεις ότι τα έχει πάρει. Ευτυχώς λέμε να μην ξέρεις ότι τα έχει πάρει. Τότε αυτό είναι το μήνυμα. Το ξέρω ότι τα έχει πάρει. Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρω? Για ποια μηνύματα μιλάμε? Που έχει πάρει υποσυνειδήτως. Δεν ξέρεις αυτό, ξέρεις εσύ. Δεν μπορούσα να μιλήσω και τόσο ανοιχτά, γιατί ξέρετε. Μιλάμε πάρα πολύ ανοιχτά εδώ όλοι. Αν θέλετε. Επειδή τα λέμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Να μην γενικεύουμε την αυθυποβολή. Εάν ναι. Ένα άτομο έχει. Ποιο δεν είσαι ψυχολόγος, είστε? Δυστυχώς έχω σπουδάσει. Και είπε η Νατάσα πολύ σωστά. Και αυθυποβολή ότι μπορείτε να μου πείτε τι εννοείτε. Αυθυποβολή να παίρνω μηνύματα όταν έχω χαλαρές άμυνες και να τα εσωκλείω μέσα μου και όταν έρχεται μια ορισμένη στιγμή να παθαίνω ιστερίες. Ωραία. Και όλα αυτά, μόνο ιστερίες παθαίνεις δηλαδή, ας πούμε. Κάτι άλλο παθαίνεις. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι σατανισμοί. Όχι, με συγχωρείς. Αποκλείεται από τα μηνύματα να είναι κάποια στιγμή δεδομένου να σου δίνουν, να σε βάζουν μέσα σε πορνεία, να σε βάζουν μέσα σε ναρκωτικά, να σε βάζουν. Ασυνέχεια, χωρίς να το αισθάνεσαι. Δηλαδή αυτοί που δεν ακούνε ροκ δεν είναι πόρνες. Δηλαδή αυτοί που ακούνε λαϊκά και είναι πόρνες. Αυτό το κάνει η ροκ μουσική. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου καθαρά. Μπορείτε να πείτε χαρακτήρα, το πώς έχει μεγαλώσει, είναι θέμα οικογένεια, είναι θέμα αρχών που έχει πάρει. Δεν μπορείς να ρίξεις όλα αυτά στη ροκ μουσική. Ναι, 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 υπάρχει ναι, ναι, ναι. Κακή παρακίνηση. Είναι απόψεις αυτά. Δηλαδή στα σκυλάδικα δεν υπάρχουν με πόρνες, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχουν. Μα δεν μιλάμε για τις πόρνες πλειοτές. Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι γίνεται, είπαμε ότι στο Γιάδα όλη η μουσική με αποκορύφωμα τη ροκ. Και ακούμε μόνο εκκλησιαστική. Ωραία, καλό αυτό. Είναι μια άποψη. Σου πω κάτι, δεν το έχω ξανά. Τι είπατε, κύριε Χριστιανό Ορθόδοξο? Δηλαδή είπε ο κύριος ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος. Λέω πραγματικά, οι χριστιανοί ορθόδοξοι αυτό και μόνο. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Τίποτε άλλο. Θέλετε να πείτε ότι όλη η Ελλάδα. Ένα λεπτό. Όλη η Ελλάδα που αποτελείται. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλάτε όλοι μαζί. Όλη η Ελλάδα που αποτελείται από χριστιανούς ορθόδοξους. Και νομίζω, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι το 98 και. Λίγο λέω, 10% του κόσμου που ακούει οποιοδήποτε είδος μουσικής πλην της εκκλησιαστικής ή και αυτής δεν είναι χριστιανοί. Λέτε εύχομαι, ότι είμαστε ένα εύχομαι, έθνος. Συγγνώμη, εύχομαι πραγματικά να αρχίσει ο κόσμος πραγματικά να ερευνεί όχι μόνο τα προσωπικά και τα βιωτικά
και η διασκέδαση γενικά, αλλά και εκείνα τα οποία αφορούν κάτι το οποίο δεν φαίνεται, δηλαδή το πνεύμα μας, εκείνο το οποίο ο Θεός ενεφύσισε μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν εσείς ασχολείστε μόνο με τη μουσική ροκ και δείχνετε και λέτε όχι μόνο. Το μόνο. Το μόνο, κακώς το χρησιμοποιείτε. Το μόνο... Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα. Ναι. Δεν με έχετε πείσει, γιατί όπως ξέρετε δεν είμαι ούτε με το δικό σας στρατόπεδο ούτε με τον παιδιό. Ναι. Δεν με έχετε πείσει γιατί να μην είμαι καλή χριστιανή και παράλληλα μόλις γυρίζω στο σπίτι μου εσύ, να ακούω και ένα ροκ κομμάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, θα σας πω ότι. Τι κακό μπορεί να μου κάνει. Μήπως θα αυτοκτονήσω ακούγοντας ροκ μουσική. Ακούστε να δείτε. Μήπως θα πάρω μία βελόνα και θα τρυπηθώ όταν ακούω. Αυτό γίνεται. Μα στο πέραμα. Μα στο πέραμα που μένω, έγινε μια ροκσυναυλία την οποία έκανε ο Παπακοσταντίνου μέσα στην Πρόνοια. Και εκεί πέρα την έκανε ο δήμαρχος πέραματος στη συναυλία αυτή για ενάντια στα ναρκωτικά. Και την ώρα που βγήκε από πάνω, από κάτω έβλεπα όλους τους καπάκιδες και ήταν τρελαμένοι και χτυπιόταν. Είχατε πάει εσείς στη ροκσυναυλία? Ναι, βέβαια. Εγώ έχω πάει συναυλίες πολλές. Χάλα και γκάλαχε στο ACDC στην Αγγλία. Μην κοροϊδεύει. Εγώ γνωρίζω κόσμο. Λοιπόν, να πω κάτι. Υπάρχει στην ψυχιατρική λοιπόν ένα είδος παραλυρήματος που λέγεται θρησκευτικό παραλύρημα. Και υπάρχει το σατανικό παραλύρημα. Να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Να ολοκληρώσει τη σκέψη του και να τον αντικρούσουμε μετά. Υπάρχει το σατανικό παραλύρημα από τη μια μεριά, το άκρο του σατανισμού. Αυτοί που ασχολούνται υποτίθεται. Και δεν είναι, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι βλακίες όλα αυτά. Θέλουν οι άνθρωποι να βρουν γκόμενες, με συγχωρείτε για την έκφραση, και να περάσουν ωραία, να βρουν υποχείρια και το κάνουν. Και υπάρχει και το ορθόδοξο παραλύρημα. Άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούν το μέσο όρο. Μιλάς για τη θρησκοληψία. Ναι. Για ένα είδος. Όχι, δεν θρησκοληψία. Μιλάω για το παραλήρημα. Δηλαδή μπαίνουν σε παθολογία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεις τα άκρα, τα δύο άκρα, που έρχεσαι εσύ ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος σου αρέσει η μουσική, σου αρέσει η διασκέδαση. Και είμαι αλλά και χριστιανή βεβαίως. Στο Θεό. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι λατρεύεις τον Σατανά επειδή ακούς ροκ μουσική. Και έχεις τα δύο άκρα. Από τη μία τους ορθόδοξους χριστιανούς ή τους καθολικούς χριστιανούς, οι οποίοι σου λένε ότι η ροκ μουσική είναι σατανισμός, και από την άλλη μεριά τους σατανιστές εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι εικασίες. Κανείς δεν έχει αποδείξει ποτέ ότι υπάρχει ούτε ο Σατανάς, ούτε ότι υπάρχουν σατανιστές με την έννοια των οργανωμένων κυκλωμάτων όπως η Εκκλησία παγκοσμίως. Και έχουμε το παραλήρημα και από τις δύο μεριές. Τότε λοιπόν πώς λέτε ότι εσείς πιστεύετε ότι είστε χριστιανός ορθόδοξος, όταν λέτε ότι δεν υπάρχει Σατανάς, γιατί να υπάρχει Θεός άραγε? Τι γιατί να υπάρχει Θεός άραγε? Όταν λέτε ότι δεν υπάρχει Σατανάς και δεν πιστεύετε σε όλα αυτά. Μα εγώ δεν πιστεύω σε οργανωμένα κυκλώματα σατανιστών. Εσείς μεμονωμένα τελικά ας πούμε την. Οι οποίοι βρήκαν τη μουσική ροκ, ας πούμε, για να εισβάλλουν στην νεολαία και τον άνθρωπο. Ευτυχώς όμως δεν αποδεικνύεται ότι είστε ορθόδοξος χριστιανός όπως από τα λεγόμενά σας και μόνο. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ίδιος είπατε ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχει Σατανάς και όλα αυτά. Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σατανικά κυκλώματα. Αλλά όμως αυτό μας δείξανε τις ειδήσεις που βλέπουμε για τις σατανικά κυκλώματα. Ότι είναι οργανωμένα κυκλώματα σαντισόρ με στο ροκ. Μα κάτσε, περίμενε και πού το πιάσε εσένα ότι αυτοί δεν ήταν ροκάδες αυτά τα παιδιά. Μα εδώ πέρα λέτε για τον Πάπα την ροκάδες. Μα δεν ξέρω κύριε μου ροκάδες, δηλαδή, γιατί δεν έχει καλά να ροκάδες, δηλαδή. Μα εσείς αυτή τη στιγμή ο κύριος εδώ πέρα ισχυρίστηκε ότι οποιοδήποτε άνθρωπος δεν ακούει άλλη μουσική εκτός από τους θρησκευτικούς ύμνους είναι ζωντανά. Άμα δείτε και παρακολουθήσετε αυτή την κασέτα την οποία σας έβαλαμε στην οποία είναι καταστάσεις. Δεν είναι θέμα. Είναι το πρώτο σκαλάκι, είναι το ελαφρό τραγούδι. Το πρώτο σκαλάκι για να φτάσουμε, κοιτάξτε, να είναι πραγματικά στο αποκορύφωμα της μουσικής ροκ. Να μιλήσει ο Τζόνι και μετά ο κύριος. Το μόνο που έχω ακούσει σε όλη αυτή την εκπομπή είναι τρεις απόψεις τριών μεμονωμένων ανθρώπων, προσωπικές απόψεις. Κάποιος κύριος στο βίντεο που μετάνιωσε για αυτό που έκανε, που καλά έκανε. Ο κύριος Νάκος. Μισό να τελειώσω, αγόρι μου. Λοιπόν, ο κύριος Νάκος που έχει την άποψή του και καλά κάνει και την έχει, έτσι την έχει δει τη δουλειά. Και μία θεία μου που είχε διάφορες ερωτικές αποτυχίες πήγε και έγινε καλόγρια κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορούσε άλλο να ζήσει σε αυτή την κοινωνία. Τι να κάνουμε. That's life. Ας δούμε, όχι από θρησκευτικό πλευρά, ας μην δούμε το θέμα από θρησκευτική πλευρά, να απομονώσουμε το θρησκευτικό μέρος. Ας δούμε τι λένε οι διάσημοι ψυχίατροι του κόσμου με κορυφαίο... Μην μου διαβάσετε τώρα πράγματα, κάντε μου τη χάρη. Συγγνώμη, να σας πω τι λένε, γιατί άμα πω εγώ ότι είναι δικά μου αυτά, είναι άλλο πράγμα. Πάλι προσωπικές απόψεις κάποιων ανθρώπων είναι. Είναι διαχειρός Θεού. Συγγνώμη, όταν το συγκρότημα, Ένα λεπτό, παρακαλώ. Συγγνώμη. Όταν το συγκρότημα ΑΣΕΝΤΙΣΕ
που ερμηνευόμενο ACDC, ναι, σημαίνει αντίχριστος θάνατος στο Χριστό και τραγουδάει δόξα στις καμπάνες της κολάσεως. Αυτό είναι ορθόδοξο και χριστιανικό. Συγγνώμη, okay, πατέρα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Και απαντάμε. Οι ύμνοι δεν γίνανε από την... Το Χριστό, τότε που υπήρχε ο Χριστός στη γη, που ήταν στη γη, εντάξει. Δεν υπήρχαν άλλα τραγούδια τότε, ήταν οι ύμνοι. Αυτούς έβγαλε. Όχι, όχι υπήρχαν τραγούδια. Συγγνώμη. Προ-Χριστού. Το τραγούδι λέει δόξα στις καμπάνες της κολάσεως. Καταλαβαίνετε τι τίτλο έχει. Οι ύμνοι, αυτοί που υμνούμε και εμείς, οι θρησκευτικοί ύμνοι, γεννήθηκαν με την ύπαρξη του Χριστού στη γη. Και προ-Χριστού υπάρχει η παλιά διαδικασία. Έχουμε και το Δαβίδ, βεβαίως. Τους ψαλμούς των Δαβίδ. Θέλει να πει ο άλλος ότι δεν είχαν ανταγωνιστούν κανένα τότε. Υπήρχαν αυτά. Ακριβώς. Τώρα υπάρχει το ροκ. Υπάρχει η τζαζ, υπάρχει το ρεμπέτικο, υπάρχει το λαϊκό. Είναι αυτό το είδος. Αν πάμε. Όχι, θέλω να μείνω στο πρώτο παράδειγμα, να το δούμε. Όντως το ACDC σημαίνει Antichrist Devil Child. Είναι δεν είναι έτσι. Όχι. Σημαίνει και συνεχές εναλλασσόμενο. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρα πολύ απλά. Άρα, αυτό το λέτε εσείς, ενώ οι ίδιοι λένε ότι σημαίνει Antichrist Devil Child. Αυτό σημαίνει. Φυσικός τύπος είναι. Ναι, αυτοί το είπαν. Οι ίδιοι όμως, οι ACDC. Όπως και οι ίδιοι του Ozzy Osbourne, Black Sabbath, βαψίματα με αίματα. Με τα κοτόπουλα. Με τα κουκουβάγια τι είναι δηλαδή. Όχι, με συγχωρείς. Έχετε πέσει θύματα αυτονών και δεν το γνωρίζετε. Αυτά είναι τα αποσυνείδητα που σας δίνουν χρόνο να καταλάβετε. Δεν δεχόμαστε. Θα φύγω από την εκπομπή και θα νομίζω ότι είμαι θύμα δηλαδή. Και βέβαια, τι θα είσαι. Μα έστω είσαι και νομίζω ότι θα είσαι. Μα έστω πλάνα, γιατί δεν μπορούμε να δούμε μερικά πλάνα. Μα δίνουν και να μάθουν και λίγο οι άνθρωποι εδώ πέρα τι γίνεται. Ένα τραγούδι των Kiss δεν έχει τίτλο «Η Βασιλή στην υπηρεσία του Σατανά». Και δεν διαβάζουμε στο κείμενό του το οποίο λέει «Ο διάβολος είναι Θεός» και στο δίσκο των Black Sabbath της Heavy Metal δεν διαβάζουμε να λέει «Ιησού ίσως η χαμερός». Αυτά είναι ορθόδοξα. Περίεργο, έχω όλους ζήσει στο Black Sabbath αυτό. Λοιπόν, άλλο, πηγαίνουμε. Δεν διαβάζουμε. Όνα μου αγόρι, δηλαδή, μαύρη λειτουργία του Σάββατο μεσημέρι. Στον τίτλο μένεις ή στο όνομα του συγκροτήματος, άμα το πάμε έτσι. Εδώ όμως όλα είναι μόδα. Οι άνθρωποι πουλάνε. Είναι έμποροι κοινός. Αυτό προσπάθησα από πριν. Συγγνώμη, είναι marketing. Θα καθαρά marketing το περισσότερο. Αυτή τη διαφωνία. Ναι. Η βιντεοκασέτα την οποία θα δούμε θα τη δείτε. Εμείς θα τη λύσουμε, την κασέτα. Διότι εμείς τώρα μιλάμε θεωρητικά. Εδώ θα δείτε πρακτικά πράγματα. Να προχωρήσουμε λίγο. Να προχωρήσουμε λίγο. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο μέρος της κασέτας. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν πως σατανισμός είναι μόνο ανθρωποθυσίες, όρια, τελετές κλπ. Αλλά εξίσου σατανικό είναι και το «κάνε αυτό που θέλεις», που διδάσκει το να μην αναγνωρίζεις καμία εξουσία, ούτε και το Θεό. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και ο μεγαλύτερος σατανιστής του 20ου αιώνος, ο Άγγλος Άλεστερ Κράουλι, ο οποίος πέθανε προς το τέλος της δεκαετίας του 40 και που ονόμασε τον εαυτόν του το «Μέγα Θηρίον 666», όπως βλέπουμε εδώ σε μια προσωπογραφία του. Σε ένα από τα βιβλία του αναφέρει ως κύρια εντολή του σατανισμού το «κάνε το δικό σου θέλημα». Την φιλοσοφία αυτή του Κράουλι την ακολουθούν αρκετά στάρ της ροκ και την προωθούν στα τραγούδια τους. Ο κιθαρίστας των Led Zeppelin, ο Jimmy Page, κατοικεί στο παλαιό σπίτι του Κράουλι. Ο David Bowie τον μνημονεύει σε ένα από τα τραγούδια του. Οι Beatles τον παρουσιάζουν στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ. Ο Ozzy Osbourne έχει ένα τραγούδι με τίτλο «Κύριε Κράουλι» και σε αυτή τη φωτογραφία ο Jim Morrison με το συγκρότημά του The Doors κάθονται τριγύρω από ένα γαλματάκι του Κράουλι. Μάλιστα, το είδαμε. Όπως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε το θεωργό σώμα και τίμιο αίμα του Κυρίου μας που κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, έτσι αυτοί οι ροκατζίδες οι σατανιστές, δεν λέω για όλους, είναι πολλοί που δεν το ξέρουν, αντί να κοινωνήσουν θεωργό σώμα και αίμα του Χριστού, κοινωνούν αίμα ζώων και αν ας πούμε βρουν, κοινωνούν και αίμα ανθρώπινο. Έχουμε δει τα τερατουργήματα τα οποία γίνονται ακόμη και στην Ελλάδα μας. Σφάζουν ζώα μέχρι αίμα των σκύλων πίνουν. Και εδώ είδαμε αίμα τα πετεινών. Αυτό είναι οι σατανιστές που λένε. Ναι, αλλά οι σατανιστές. Μα δεν είναι κανένα αίμα αυτό που κάνει η Black Sabbath. Και ποιος το πεσέναν ότι δεν είναι το πέρα. Ο κύριος Στολίγου το δικαιολόγησε πριν ότι είναι βίντεο κλιπ για marketing. Αυτοί που παίζουν στο θέατρο του Σέξπιρ έργα, όπου αναφέρονται στο σατανισμό, είναι σατανιστές.
Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Εδώ με τη ροκ μουσική υμνείται και δοξολογεί τον Σατανά. Και βλαστηρίζεται το όνομα του Χριστού, της Παναγίας και της Αγίας Τριάδος. Φανερά πια. Τι φανερά. Φανερά και Θεός και εκ του πλαγιού και με τα αντίστροφα μηνύματα. Παιδιά, τραγουδάω 20 χρόνια με το συγκρότημά μου. Δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι τέτοιο. Ας προχωρήσουμε και παίρνω δύο πράγματα. Πού τα έχετε ακούσει αυτά. Έχουμε πέσει μια γενίκευση. Ας πέσουμε εδώ. Έχουμε πέσει μια γενίκευση. Να πέσουμε πώς γίνεται το ανάστροφο μήνυμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ανακαλύφθηκε ένα φαινόμενο στη ροκ μουσική που μέχρι σήμερα δεν μπορεί πλήρως να εξηγηθεί. Το φαινόμενο αυτό είναι η αντίστροφη κάλυψη. Δηλαδή, στο ανάστροφο γύρισμα του δίσκου ακούγονται διάφορα μηνύματα που τις περισσότερες φορές έχουν σατανικό περιεχόμενο. Κυρίως ακούγονται βλασφημίες εναντίον του Χριστού, δοξολογίες στον Σατανά ή και ανήθικες προτροπές. Αυτό έχει αποδειχθεί από αρκετούς ερευνητές και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Θα το δείτε και θα το ακούσετε μόνοι σας. Η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο να γίνει σκοπίμως. Αποκλείεται να μπορεί κανείς να τραγουδά κάποιο στίχο, κάποια πρόταση και στο αντίστροφο παίξιμο αυτού του στίχου ή της προτάσεως να βγαίνει κάποιο άλλο νόημα με σατανικό περιεχόμενο. Αυτό το γνωρίζω και εγώ, γιατί έτυχε και σε μερικά τραγούδια δικά μας. Χωρίς εμείς να το κάνουμε σκοπίμως, αλλά ανακαλύφθηκε αργότερα. Η μόνη εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτήν την περίπτωση είναι μία. Το φαινόμενο αυτό δημιουργείται μόνο με την μυστική παρέμβαση πονηρών πνευμάτων. Έχουμε αποδείξεις ότι μερικοί τραγουδιστές και συγκροτήματα, αφού γίνει η ηχογράφηση στο στούντιο, παίρνουν την μήτρα προτού τη δώσουν για παραγωγή, προτού κυκλοφορήσει, την στείλουν σε μικρό ύψωμα και κάνουν πάνω της μια τελετή που λέγεται η τελετή της ευλογίας. Το πρώτο παράδειγμα που θα δούμε είναι από το συγκρότημα Queen. Το τραγούδι ονομάζεται Another One Bites the Dust, που σημαίνει «Κι άλλος ένας τα τεινάζει». Another one bites the dust! Another one bites the dust! Ow! Another one bites the dust! Hey, hey! Another one bites the dust! Στην αντίστροφη ροή ακούμε «Start to smoke marijuana», δηλαδή άρχισε να καπνίζεις marijuana. Ένα από τα πιο καταπληκτικά παραδείγματα που υπάρχουν βρίσκεται στο τραγούδι Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Οι στίχοι λένε: ναι, υπάρχουν δύο μονοπάτια που μπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά σύν του χρόνου υπάρχει πάντα ο καιρός να αλλάξετε τον δρόμο που ακολουθείτε προς το παρόν. Yes, there are two paths you can go back, but in the long run. Ας ακούσουμε τώρα τον ίδιο στίχο του τραγουδιού αντίστροφα. Γλυκέ μου Σατανά, κανείς άλλος δεν χάραξε πορεία σαν και εσένα και με λυπεί αυτό, η εξουσία είναι του Σατανά. Είδαμε λοιπόν το βίντεο με τα ανάστροφα μηνύματα. Τι θέλετε να μας πείτε για αυτά? Θέλω να σας πω ότι όπως εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δια των ιερέων κάνουμε την τελετή της αρτοκλασίας, έτσι ακριβώς αυτοί κάνουν την τελετή του αντιστρόφου μηνύματος. Και με τον τρόπο τον οποίο τον είδατε, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω, διότι όλα αυτά αποδεικνύονται δια της εικόνας την οποία είδαμε. Τι συμβαίνει, Κώστα και Τζόνι και Ιωάννα, με τα ανάστροφα μηνύματα που όταν ακούς το δίσκο ανάποδα ακούγονται μηνύματα σατανιστικά? Τοπικά που με μένα λειτουργεί κανονικά. Και εμένα. Και εγώ δεν έχω ακούσει, πραγματικά δεν έχω ακούσει. Έχω επιχειρήσει. Να πω την αλήθεια, έχω επιχειρήσει. Λέω για να ακούσω, βρε παιδί μου, αυτό που λένε. Ακούγεται όλο ανάποδα, είναι πολύ απλό. Και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, πες ότι την ακούμε ανάποδα, που δεν την ακούμε ανάποδα, δεν είναι μανόμαλος να ακούσω το δίσκο ανάποδα. Όχι, εγώ έχω επιχειρήσει, εγώ τον αγοράζω, να ακούσω κανονικά το δίσκο. Πόσοι δίσκοι έχουν μηνύματα τέτοια όταν τους ακούσα ανάποδα? Από τις εκατομμύρια δίσκους. Από τα εκατομμύρια δίσκους έχω ακούσει όλους, αλλά σημασία έχει ότι πάρα πολλοί, μπορεί να μην είναι όλοι, δεν λέω ότι για όλους, πάρα πολλοί έχουν ανάστροφα μηνύματα. Αλλά όμως δεν υπάρχει ούτε ένας δίσκος ροκ μουσικής ο οποίος να μην έχει επάνω σατανικές παραστάσεις. Ας περάσουμε στους δίσκους μας. Βλέπετε ότι όλοι οι δίσκοι, βλέπετε. Να σας φέρω ένα δίσκο που έχει πάνω αγγελούδια και μωρά, με ακούτε? Βεβαίως. Να σας τον φέρω. Να το φέρετε.
να τον φέρετε. Πάτερο, δικό μου ο δίσκος έχει το πρόσωπό μου επάνω. Μήπως είμαι και εγώ όλοι κάτι τέτοιο. Όλοι οι δίσκοι, παραδείγματος χάρη, έχουν σαν σύμβολο την πεντάλφα. Ας δούμε τι είναι η πεντάλφα. Όλοι οι δίσκοι. Σχεδόν. Όλοι οι δίσκοι. Και, ναι. Και ας δούμε τι είναι όμως η πεντάλφα. Η πεντάλφα είναι γνωστόν ότι είναι το σύμβολο της σατανολατρίας και της μαύρης μαγείας. Και τι συμβολίζει η πεντάλφα. Η πεντάλφα συμβολίζει, επειδή έχει πέντε κορυφές, συμβολίζει τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, οι οποίες εχμαλωτίζονται από τη μουσική ροκ και οι πέντε αισθήσεις από το σατανά. Και δεύτερον, η πεντάλφα αυτή συμβολίζει το σατανά με ανοιχτά τα χέρια και με ανοιχτά τα πόδια και με πέντε κεφαλή, με πέντο άμπρο την κεφαλή, ο οποίος είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ανθρωπότητα. Αυτή που ακούει η μουσική ροκ. Είδαμε επανειλημμένως τέτοιες πεντάλφες στο βίντεο εδώ πέρα και δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Δεν ζούμε στο μεσαίο να πάτε. Πού είσαστε πάτε, πού ταξιδεύετε. Κοντεύουμε στο 2000. Αυτά τα πράγματα είναι του μεσαίου. Πού τα είδατε αυτά, πού τα έχετε δει. Από μία φωτογραφία στο βίντεο, τι είναι αυτά τώρα, πού τρέχουμε. Με αδιάσυστα στοιχεία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένος και πλήρως. Τα αδιάσυστα στοιχεία που μας είπατε είναι ένας ψυχολόγος, τρεις εγκληματολόγοι και 7 ιατροδικαστές που λένε ότι έχουν τη δική τους άποψη. Τα εκατομμύρια των υπόλοιπων ανθρώπων που δεν τα υποστηρίζουν αυτά και που είναι και επιστήμονες και που είναι και μουσικοί και που είναι και χριστιανοί. Γιατί πρέπει να πιστέψουμε τους μερικούς. Δεν μπορεί να είναι χριστιανοί. Το Ιερό Ευαγγέλιο λέει ότι είμαστε δυσύν κυρίες δουλεύειν. Όχι δική μου άποψη, το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δική μου άποψη. Είμαι το Θεού, είμαι το Θεού, είμαι το Μαμονά, Μαμονά. Κάτι σας ρωτάει, μισό λεπτό. Δεν ήρθατε εδώ για να κάνετε κήρυγμα. Κάνετε, να σας πω κάτι αντικειμενικό. Κάνετε κακή εντύπωση τώρα στον κόσμο, διότι έχετε ένα παροπίδα που πηγαίνει έτσι. Αφήστε λίγο να δείτε και λίγο παραπέρα. Δεν είναι σατανιστικό το να ακούς και άλλη άποψη και πιθανόν να συμφωνείς. Δεν είναι σατανιστικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα, είτε είναι γραπτό είτε όχι, πρέπει να ακούμε. Η δημοκρατία έχει τη βάση της στην αγάπη που μας διδάσκει η θρησκεία τελικά. Γιατί λοιπόν να είστε και να είμαστε όλοι έτσι στην άποψή μας με παροπίδες και να μην ακούμε πέντε ανθρώπους και να λέμε για να δούμε, μπας και έχει δίκιο κι αυτός. Δεν είναι σατανιστικό, πιστέψτε με. Ας ακούσουμε απόψεις, εμείς σε κάνουμε διάλογο, ορίστε. Κύριε Σγόντζο, σας παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε κάνει το λάθος να γενικεύσουμε εξειδικευμένες περιπτώσεις και συγκροτήματα του 0,5 της χιλίης, οι οποίοι χρησιμοποιούν για δικούς τους λόγους, που μπορεί να είναι και σατανικοί. Μπράβο. Για να έρθουμε λοιπόν λίγο στα νερά του κυρίου. Αλλά εσείς έχετε γενικεύσει ένα ολόκληρο είδος μουσικής, δημοφιλού στην νεολαία και στον κόσμο γενικότερα. Ακριβώς. Και λέτε ότι αυτό το 0,5 της χιλίης επηρεάζει όλο τον κόσμο και όλους τους μουσικούς. Αυτό το λάθος κάνετε. Δηλαδή, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν σατανιστές, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν μαύρες θεμητές. Και στη ροκ, βέβαια. Σαφώς. Και στα υπουργεία και στην εκκλησία και παντού. Αλλά αυτό το 0,5 της χιλίης δεν μπορεί να καταδικάσει ένα ολόκληρο μουσικό κίνημα που έχει γαλουχίσει γενιές επαναστατικές, που έχει φέρει αλλαγές στον κόσμο, επιστήμονες, που έχει φέρει πολιτικούς που έχουν αλλάξει τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου και τις έχουν κάνει καλύτερες. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχνουν τη ζωή του ανθρώπου στο καλύτερο είναι σατανιστές. Και εγώ δεν αισθάνομαι σατανιστής. Δηλαδή δεν αισθάνομαι οτιδήποτε δαιμονικό μέσα μου που ακούω 30 χρόνια ροκ μουσική. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο ότι δεν μπορούμε να γενικεύουμε ένα 0,5 της χιλίας ή ένα μικρό ποσοστό. Από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι είναι μόνο 0,5 της χιλίας. Γιατί ασχολούμαι χρόνια. Είναι η δουλειά του. Είναι η δουλειά του. Και εγώ σας διαβεβαιώνω. Είναι μουσικολόγος ο κύριος Γκότζος. Με συγχωρείτε, είστε παπάς. Όχι, γιατρός είμαι. Γιατρός είστε. Λοιπόν, εσείς ξέρετε τα βιβλία της ιατρικής, εγώ ξέρω τα LP όλων των συγκροτημάτων από το 1930 μέχρι σήμερα. Αυτό που μου λέτε είναι 0,5 της χιλίης, οι συμβολικές παραστάσεις της πεντάλφα. Θυμάμαι ένα δίσκο του 1978. Πώς είναι τέτοιοι δίσκοι στους 100, είναι 10, είναι 20. Όχι, όχι, ούτε καμία σχέση. Ένα λεπτό, πώς είναι. Ένα στους χίλιους, παιδιά. Όλοι. Έχουν πεντάλφα όλοι οι δίσκοι. Οι περισσότεροι, ας περάσουμε στους δίσκους. Πόσοι, δεν μου έχετε στο βίντεο τους 100 εκατομμύρια δίσκων. Όσους έχουν αυτή τη στιγμή, κύριε, κυκλοφορούν στον κόσμο 500 εκατομμύρια δίσκων. Δεν ξέρω, λέω. Από τα 500 εκατομμύρια δίσκων, το σήμα της πεντάλφα το έχουν περίπου πόσοι. Πάνω από μισή. Το κακό είναι πάνω από μισή. Και αυτοί που δεν έχουν την πεντάλφα. Πάνω. Και όσοι δεν έχουν την πεντάλφα. Συγγνώμη. Και όσοι έχουν δίσκους, θα το δούμε, το βλέπω όλους. Αυτοί που δεν έχουν την πεντάλφα έχουν τα τρία εξάρια. Έξι, έξι, έξι. Και αυτοί που δεν έχουν ούτε την πεντάλφα και ούτε το 6-6 έχουν το διάβολο με τα κέρατα. Μάλιστα. Βλέπουμε στην εικόνα όλους τους δίσκους. Δεν είναι ένας και δύο. Ναι, είναι πώς, είναι εκατομμύρια. Πάνω από 10. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε εκατομμύρια τώρα. Πάνω από 10.
10 εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, πάνω από 10 δίσκους. Α, στους πόσους. Ναι, επιλεγμένο σε ένα βίντεο που έχετε επιλέξει εσείς. Είναι πολύ απλό. Τι λέτε τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας δίσκος. Δεν υπάρχει ούτε ένας δίσκος, ούτε ένας δίσκος που να μην έχει απάνω σατανική παράσταση. Ούτε ένας. Αυτές που έχετε επιλέξει εσείς. Από εσάς. Φέρτε μου εγώ εσείς. Από τους δικούς σας δίσκους. Φέρτε μου εσείς έστω και έναν. Που να υπάρχει στον κόσμο που να μην έχει απάνω σατανικές παραστάσεις. Ένα, ένα, έχουμε CD. Ξέρετε ότι το CD είναι... Ξέρετε τι είναι το CD? Τι είναι? Είναι η εξέλιξη του βινιλίου. Μάλιστα. Αλλά σε μικρογραφία φανταστείτε ένα δίσκο. Είναι το ίδιο εξώφυλλο όμως. Μάλιστα. Είναι το ίδιο εξώφυλλο. Λίγο απλώς, μικρότερο. Αντί να είναι το βινίλιο, ο μεγάλος, ο μαύρος, ο δίσκος που είναι το βινίλιο, είναι σε μικρό που μπαίνει σε προηγμένες... Παίζει μια μεγαλύτερη, δεν πρέπει να την γυρίσεις άσε που αποφεύγουμε στο να το γυρίσει από την άλλη και να ακούσεις ένα χρόνο. Δεν παίζει ανάποδα. Θέλετε να μου πείτε, έρχομαι εγώ σε εσάς. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε εδώ τις κασέτες, κοιτάξτε τις. Είναι τα CD, έτσι πέστε μου που είναι τα σατανιστικά καταρχήν. Μάλιστα. Καταρχάς βλέπουμε εδώ που εγώ θα το δείχνω το εδώ. Χάραγμα εδώ. Του Αντιχρίστου 666, το οποίο μόλις είπατε 666. Δεν θέλει να το δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν. Είναι το δυνατόν, αυτό είναι. Συγγνώμη, αποκλείται να το κάνετε εσείς. Μισό λεπτό. Το κάνετε τεχνικά. Μισό λεπτό. Δεν νομίζω. Κάτι που περνάει από το μυαλό. Όχι. Είμαστε εντάξει, είχαμε blackout. Δεν θέλει να ακούγεται. Θα με κάνετε να πιστέψω πράγματα που δεν τα πιστεύω. Ένα blackout έγινε τεχνικό. Ένα blackout. Αυτό λέτε λοιπόν ότι είναι... Το χάραγμα του θηρίου 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως, το οποίο όχι μόνο στους δίσκους της ροκ μουσικής, αλλά σχεδόν σε όλα τα είδη έχει επικρατήσει. Κύριε Σπυρίδων, πού το γράφεις την αποκάλυψη, μπορείτε να μας πείτε. Στο κεφάλαιο 13, Ιώτα Γάμα, όλο το ιερό κεφάλαιο αναφέρεται στο χάραγμα της Ιεράς Αποκαλύψεως. Όλα τα προϊόντα που έχουμε με τον... ΕΟΚ, οι κώδικες για την αναγνώριση του προϊόντος, το λέει η αποκάλυψη αυτό ότι είναι σατανικό. Βεβαίως. Μιλάει για την ΕΟΚ και μιλάει για τη χάραξη. Μα απορώ τι ο κώδικος είναι. Αποκλείεται να είναι. Συγγνώμη, μα έτσι όπως μιλάτε, μιλάτε σαν να μην έχετε διαβάσει ποτέ την Ιερή Αποκάλυψη. Μα δεν φαντάζομαι ότι το 1500. Συγγνώμη, πόσες φορές δεν έχετε διαβάσει την Ιερή Αποκάλυψη? Δεν την έχω διαβάσει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή. Μα εσείς, συγγνώμη, διάλογο δεν μπορούμε να κάνουμε και από τη στιγμή που εσείς μιλάτε για το ροκ χωρίς να το έχετε ακούσει. Ένα λεπτό. Ακριβώς. Ένα λεπτό. Ούτε εσείς έχετε ακούσει το ροκ. Πέστε μου άλλο σημάδι. Ας πούμε ότι αυτό δεν το παραδεχόμαστε εμείς. Άλλο σημάδι. Εδώ αυτές οι παραστάσεις τι σχέση έχουν με την Ορθοδοξία? Τι είναι αυτές οι παραστάσεις, τι συμβολίζουν? Πάρτε και άλλα συνδυ. Δεν είναι μόνο συνδυ. Βλέπουμε εδώ, εκτός του ότι έχει πάλι, το φίδι. Τι συμβολίζει το φίδι? Δεν είναι φίδι, είναι ένα φουγάρο που βγαίνει ένας καπνός. Ο καπνός συνήθως μπορεί να μοιάζει με φίδι. Ας γίνει να δείτε, όφης είναι. Συμβολίζει το διάβολο. Και οι άλλες παραστάσεις επάνω. Είναι produced by David Tickle από κάτω. Είναι ένα φουγάρο που βγαίνει ο καπνός. Είναι πολύ φαλικό σύμβολο. Είναι παράσατανικό. Εδώ, τι σχέση έχει αυτή η παράσταση και τι είναι αυτό που βγαίνει από πάνω? Είναι καπνός που βγαίνει από το τακούνι, κύριε. Ναι, γίνεται ότι η έξαρση που γίνεται με τη ροκ μουσική τη σεξουαλικότητας. Μπορεί να είναι και ροκ ο δίσκος. Τι λέει ο δίσκος? Ο δίσκος είναι High Heel Soundtrack. Πήρα φωτιά τα τακούνια μας. Ένα λεπτό. Εδώ, αυτός ο δίσκος, τι σχέση έχει με τις παραστάσεις αυτές χώρια με το χάρμα του 666, τι σχέση έχει με την Ορθοδοξία? Βλέπετε ο Έρολ Μπράουν. Μην με ρωτάτε τι σχέση έχει με την Ορθοδοξία, σας ρωτώ εγώ τι σχέση έχει με τον σατανισμό. Οι παραστάσεις αυτές είναι σατανικές όλες. Και αυτές εδώ. Ποια μια κυρία που αγκαλιάζει κάποιον κύριο είναι σατανικό? Αυτό. Όλες αυτές οι παραστάσεις είναι σατανικές. Μα δεν μου δίνετε στοιχεία. Αυτό πέστε μου τι σατανικό έχει. Νατάσα, να ρωτήσουμε τι είναι σατανικό. Πέστε μου τι σατανικό έχει ένας άνθρωπος που προχωράει προς το φως. Ποιο είναι το σατανικό? Το φως είναι ο σατανάς. Εδώ δεν μπορώ να διακρίνω. Εδώ βλέπουμε πάλι το χάραγμα που έχει. Δεν μπορώ να διακρίνω άλλο σε αυτό. Εδώ πάντως αυτό το δίσκο χωρίς να είναι διαφήμιση μπορείτε να τον πάρετε, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να διακρίνω. Μπορεί να το έχει μέσα να τα ανάποδα.
Αυτές οι παραστάσεις δεν γίνονται ευδιάκριτες, αλλού ούτε εδώ γίνονται ευδιάκριτες. Εδώ, 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 είναι ξέ. Βλέπουμε εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη εδώ, έναν άντρα να είναι ντυμένο σαν γυναίκα. Πού το είδα, να το βλέπετε τα μαλλιά. Άμα κάνετε μια βόλτα στο κέντρο να δείτε πολλούς. Όχι, απλώς έχει το μαλλιά, το βλέπετε. Είναι τρανσβεστισμός, συγκρούγεμάτο. Δεν βλέπετε άντρα με μαλλιά σαν γυναίκα. Το να έχει ο άντρας λίγο μακριά μαλλιά είναι σατανιστικό. Τι λέει η Ορθοδοξία μας. Για τα μαλλιά τι λέει. Τι λέει. Ότι αυτοί οι άντρες που αφήνουν μακριά μαλλιά δεν αναθεματίζονται την Ορθοδοξία. Και σαν να είναι μακριά μαλλιά. Όχι, άλλο είναι οι παπάδες. Άλλο είναι οι δεύτερον. Μάλιστα. Τι άλλο. Εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει άλλους πέντε δίσκους. Πάλι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Μα αυτά τα έχουν όλα τα προϊόντα και τα γαλατάκια το έχουν. Δεν αμφιβάλλω. Να σας ρωτήσω κάτι για να μην το διονύσουμε το θέμα. Γιατί έχει φτάσει και δεν μου λέτε κάτι. Στο σπίτι σας εσείς. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ψυχραιμία. Τι τρώτε στο σπίτι σας. Οτιδήποτε δεν έχει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Τίποτα δηλαδή. Όχι τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει ένα σωρό, ας πούμε... Σαπούνια παίρνετε. Όχι. Και αν παίρνω βρίσκω ασφράγιστα, χωρίς το χάραγμα. Ψωνίζει παράνομα. Από τον Αντίχρηστο. Αλβανικά σαπούνια. Διότι όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ό,τι έχει το χάραγμα του θηρίου της Ιεράς Αποκαλύψεως έχει και την ενέργεια. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη το νερό, εάν πάρει τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, πάβει να είναι νερό, είναι αγιασμός. Όπως παραδείγματος χάρη ο άρτος και ο ίνος, αν πάρει τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, πάβει να είναι άρτος και ίνος, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Χωρίς τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος τι είναι. Είναι νερό ασχέτο, ή άρτος και ίνος. Μάλιστα. Παίρνοντας τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ο μεν νερό γίνεται αγιασμός, ο δε άρτος και ίνος γίνεται θεουργός σώμα και αίμα του Κυρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νάκο, κάτι. Πρόοδος τελικά για σας σημαίνει σατανισμός. Όχι. Τα κομπιούτερ, το ίντερνετ είναι σατανιστικά. Κοιτάξτε, τα κομπιούτερ είναι εκείνα τα οποία θα οδηγήσουν στην παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Με το νέο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και για τα οποία μας ομιλεί ο Ευαγγελής Αγάπης Ιωάννης στην Ιερή Αποκάλυψη. Δηλαδή, εμφανίζουμε το Θεό έρμο έτσι. Οτιδήποτε είναι επιστήμη, οτιδήποτε είναι πρόοδος, οτιδήποτε είναι χαρά, οτιδήποτε είναι ευτυχία, χορός, διασκέδαση, σεξ. Έρωτας, ναι, ναι. Τεχνολογία, πρόοδος, τεχνολογία. Σατανικό. Άρα, οτιδήποτε είναι ευτυχία και χαρά για τον άνθρωπο. Κοίταξε, ναι, μας λέει εδώ πέρα ότι ο έρμος ο Θεός που μας δώρησε αυτή τη ζωή και μας είπε χαρείτε τη ζωή σας. Πάει να έχετε τη ζωή. Λοιπόν, μία ερώτηση, κύριε Νάκο. Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Νάκο. Να χαρούμε τη ζωή μας. Τι λέει, να υποφέρουμε τον κόσμο του. Να υποφέρουμε. Όχι, μία ερώτηση μπορώ να κάνω στον κύριο Νάκο. Μία ερώτηση στον κύριο Νάκο. Κύριε Νάκο, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Μία ερώτηση, κυρία Σουλιώτη. Όχι όλοι μαζί. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να πάμε στον δρόμο του Θεού. Να μην ψωνίζουμε από σούπερ μάρκετ τα προϊόντα του Αντίχρηστου που έχουν αυτό το σήμα, να μην ακούμε μουσική πέραν της εκκλησιαστικής, να μην ντυνόμαστε με ρούχα φυσικά που φέρουν και αυτό το σήμα. Τι άλλο. Αυτά που είπατε είναι εκείνα που δεν πρέπει να κάνουμε. Εσείς με ρωτήσετε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος του Θεού. Πείτε μας δύο-τρεις. Πείτε μας δύο-τρεις. Ο εκείνος που με αγαπάει, τον νόμο θα τηρήσει. Ναι. Έχει το δεκάλογο Θεός. Ναι κύριε μου, δώστε μας όμως, μας λέτε μην ψωνίζετε από τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν το σήμα αυτό του 666. Δεν το λέω, τι να το λέει ο νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού. Ωραία, τι να παίρνουμε τώρα. Σούπερ μάρκετ ο Θεός, έχουμε τρελαθεί. Όχι, ένα λεπτό που λέτε, τι να παίρνουμε. Δεν υπήρχε αυτό το σήμα τότε, βγήκε κατέπει. Συγγνώμη, μόνο σας προηγουμένως ομολογήσετε ότι δεν έχετε διαβάσει Ιερή Αποκάλυψη. Και μιλάει για σούπερ μάρκετ η Αποκάλυψη. Μιλάει βεβαίως, ου δίνεται αγοράζει ή πωλήσει ή μη ο έχω το χάραγμα του θηρίου της Ιεράς Αποκάλυψης. Φέρτε εδώ μια γιαγραφή να στο δείξω. Φέρτε εδώ, έχετε. Ποιος αποδεικνύει ότι αυτό είναι χάραγμα της Ιεράς Αποκαλύψεως. Ο Ευαγγελής Αγάπης Ιωάννης. Το λέει πολύ πιο γάμα. Άρα θα πρέπει να τρώμε μόνο χάραγμα. Συγγνώμη, θα πρέπει να τρώμε μόνο ψωμί, ελιές και φέτα. Ψωμί, ελιές και φέτα θα πρέπει να τρώμε. Μόνο αυτά. Υπάρχουν του κόσμου τα φρούτα. Σταράκι να βράσουμε, να τρώμε, να σώσουμε την ψυχή μας. Παρά να πάρουμε και τα. Μισό λεπτό. Τώρα η εκπομπή είναι ροκ και σατανισμός. Μην πάμε στη φέτα, παρακαλώ. Δεν πάμε στη φέτα, Νατάσα, αλλά εδώ πέρα λέμε ότι δεν είναι τελικά ο σατανισμός μονάχα η ροκ. Είναι τα πάντα, η πρόοδος, ό,τι αντιβαίνει στο δρόμο του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι δεν συμβιβάζεται.
όλα τα προϊόντα, η μουσική, ό,τι δεν καταλαβαίνει η Εκκλησία, είναι του σατανά. Αυτό εγώ δεν το δέχομαι, σαν νέος. Έχετε μείνει πίσω. Σαν νέα, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον 8 αιώνες πίσω. Έχω μείνει, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Έχω μείνει πίσω στη σατανική πρόοδο. Μα εγώ πιστεύω στον Θεό. Δηλαδή η τεχνολογία, η ιατρική βοηθάει τον άνθρωπο να ζήσει. Δηλαδή, η ιατρική αυτή τη στιγμή με τα κομπιούτερ, με τα λέιζερ, με όλα αυτά που είναι σατανικά και μιλάει και λέτε η αποκάλυψη ότι όλα αυτά είναι σατανικά και σώζει ζωές και σώζει ανθρώπους. Ο κύριος δηλαδή, έχει σπουδάσει ιατρική και είναι κτηνίατρος. Σώζει την, τη ζωή του ανθρώπου, άρα το Θεό, γιατί η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι Θεός. Μας λέτε ότι είναι σατανική. Συγγνώμη. Αντιβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός σώζει. Ο Θεός σώζει. Πώς? Πέστε μου, μέσα το λέιζερ. Πέστε μου, συγγνώμη, πέστε μου έναν Άγιο με τόσα θαύματα που έχουν κάνει τόσες αρρώστιες καλά. Πέστε μου να χρησιμοποιήσει λέιζερ και τέτοια. Μα δυστυχώς στην εποχή μας δεν υπάρχουν άγιοι, κύριε Νάκο. Πώς είναι λοιπόν σατανική αυτή η επιστήμη? Δεν είμαι συγγνώμη, η οποία σώζει ζωές. Συγγνώμη, δεν είμαι θα εναντίον της πρόοδου, αλλά είμαι θα εναντίον της σατανικής πρόοδου. Εξαρτάται τι χρήση θα κάνει ο πιστός στην πρόοδο. Για να γίνω αντιληπτός, σας πω ένα παράδειγμα, διότι αλλιώς δεν γίνομαι αντιληπτός. Αν έχουμε ένα μαχαίρι. Το μαχαίρι αυτό δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι είναι καλό όργανο, ούτε ότι είναι κακό. Ναι, εξαρτάται ναι, από την χρήση που θα κάνουμε. Εάν συγγνώμη, το μαχαίρι το χρησιμοποιήσουμε να κόψουμε το ψωμί, είναι καλό. Αν χρησιμοποιήσουμε το λαιμό του αλουνού, είναι φωτικό όργανο. Έτσι είναι και εδώ η πρόοδος. Γιατί να μην πάρουμε στο ίδιο παράδειγμα και τη ροκ μουσική. Διότι η ροκ μουσική. Άρα η ροκ μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και καλός και κακός. Γιατί πέστε μου ένα μήνυμα που να στέλνει λατρεία στο Θεό η ροκ μουσική. Δεν υπάρχει κανένα. Μόνο όταν στέλνει λατρεία στο Θεό. Είναι καλή. Η ταινία που γυρίστηκε εδώ πέρα μας είπαν πριν γυρίστηκε μια ταινία που λέγεται Super. Μια ροκ ταινία που εξυπνεί το Θεό μέσα από μια ροκ άποψη για να περάσει στους νέους. Διότι η Εκκλησία δεν έχει κάνει κάτι για να προσεγγίσει τους νέους. Αν προσέξετε τα λόγια όλων των δίσκων, προσέξτε παρακαλώ. Δεν είναι όλοι δίσκοι, λέμε για αυτό που λέει. Δεν γνωρίζετε τι σας λέει. Προφανώς δεν γνωρίζετε την ύπαρξη καν αυτής της ροκ όπερας που λέγεται Jesus Christ Superstar, δηλαδή Ιησούς Χριστός κλπ. Και μιλάει για το Θεό μέσα από μια ροκ εκδοχή. Για να προσελκύσει τους νέους, δεν είναι σατανικό, δεν είναι τίποτα. Μιλάει για Θεό τον Αντίχριστο. Θεοποιούν τον Αντίχριστο αυτοί. Όχι, αυτοί θα πούνε τον Αντίχριστο Χριστό. Το λέει και η Αγία Γραφή. Θέλει προσοχή. Έχω μπερδευτεί. Τζόνι θα φύγω από εδώ μέσα. Θα σας εξηγήσω έξω στο μπαρ. Προβληματισμένος δεν λέγει σε καθόλου. Δηλαδή θα πηγαίνουμε να διασκεδάσουμε το βράδυ στο μπαρ και μετά από αυτή την εκπομπή και θα σκεφτόμαστε ότι αυτό που ακούμε είναι σατανικό, άρα δεν διασκεδάζουμε, άρα υποφέρουμε, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Πόσο χρόνο έχετε? Μια κοπέλα που δεν έχει μιλήσει καθόλου, σας παρακαλώ. Πόσο λένε? 25 χρονών. Πόσο λένε? Μαρία. Θέλω να μου πείτε αν το χάραγμα του Αντιχρίστου θα υπάρξει στις νέες ταυτότητες. Βεβαίως. Θα υπάρχει στις νέες ταυτότητες, αυτό είναι ακόμη και με... Για το χάρο. Ναι. Εσύ, κορίτσι μου, ένα λεπτό. Θέλω να κάνεις διάλογο με τον Κώστα, με τον Τζόνι και με την Ιωάννα. Ας πάρεις όλα αυτά που ακούμε εδώ σήμερα. Βεβαίως. Θέλει να τη ρωτήσει κανείς κάτι? Όχι. Συγγνώμη, όταν λες ασφάλισε, είναι δύο εκ διαμέτρων. Ναι, αφήστε την απάντηση σε μένα καλύτερα. Εννοώ, για πες το μου. Έχεις ακούσει ποτέ σου ροκ μουσική στη ζωή σου? Ναι. Σου έχει κάνει κάτι κακό ακούγοντάς τη? Όχι, δεν μου έχει κάνει κακό, αλλά πλέον εφόσον έμαθα ότι είναι το Αντιχρίστο, δεν ήθελα να ξανακούσω. Από πού το μάθατε αυτό? Από την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία ακριβώς? Αλλά εσάς η ροκ μουσική δεν σας έκανε. Δεν την άκουγα και πολύ συχνά για να μου κάνει κάτι κακό. Θέλεις να μου πεις κάτι που άκουγες? Μπορεί να θυμηθείς ένα τραγούδι ή ένα συγκρότημα ή δεν κάτι? Δεν ξέρω και καλά. Κάτι άκουγα, ξέρω εγώ τη σειρόφελα. Ας πούμε το πασίγνωστο, το Hotel California, το έχεις ακούσει ποτέ? Δεν είναι ένα υπέροχο ροκ τραγούδι? Ωραίο. Ροκ μπαλάντα. Αλλά κάποια στιγμή σου απαγορεύεται ενδόμηχα να το ακούς, γιατί? Γιατί ο Χριστός μας λέει να έχουμε μόνο τους ύμνους. Ξέρω εγώ βυζαντινή μουσική και αυτά, όχι ροκ και τέτοια. Βυζαντινή μουσική ήταν εδώ το πιο παλαιότερο. Τα παλαιότερα χρόνια. Τώρα είναι και αυτή η ροκ μουσική. Είναι η κλασική μουσική. Μπράβο, τώρα είναι τα λαϊκά. Η μουσική που λέτε και η ευρωπαϊκή μουσική έχουν έτσι ως σαν πυρήνα την βυζαντινή μουσική. Και την οποία την έχουν κάνει για προσωπική διασκέδαση του καθενός μας και το συνόλο. Αν θέλετε την άποψή μου, πώς εξελίσσονται τα πάντα γύρω μας, έτσι εξελίσσεται και η μουσική. Και όπως υπάρχουν οι ύμνοι, το βυζαντινό, αφού είναι όλη η μουσική. Αφού είναι όλη η μουσική εκτός της εκκλησιαστικής
απεσπάστη τελικά η ευρωπαϊκή από τη Βυζαντινή. Η κλασική μουσική, οι μεγάλοι κλασικοί συνθέτες, είναι και αυτοί σατανιστές. Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι, η ευρωπαϊκή μουσική δεν ανήκει στη Βυζαντινή. Ούτως ώστε είναι απόσπαστο. Είναι μια διάσπαση. Η σύνθεση, να σας πω αγαπητέ μου, η σύνθεση, η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, ο Σούμπερτ, όλοι αυτοί είναι σατανιστές. Κοιτάξτε, σατανιστές, αν με τη λέξη θέλετε να την προβάλλετε ως κάτι απραγματοποιητό, δηλαδή που να μην συμβιβάζεται με την δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι ότι είναι τέλος πάντων με τη λέξη σατανιστέ, αλλά είναι παράνομος ο τρόπος αυτός απέναντι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Παράνομος απέναντι στην Εκκλησία. Βεβαίως δεν επιτρέπεται. Και τον Μπετόβεν και όλες αυτές οι διασκεδάσεις, οι μπασοτές μας απομακρύνουν από την προσευχή, από την κατάνοιξη, από την ταπείνωση. Άρα δεν είναι κατά του ροκ που βάλετε εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και πάλι. Οτιδήποτε. Κοιτάξτε, συγγνώμη, είναι τυχαίο. Συγγνώμη, ο κύριος δεν έχει μιλήσει, πέστε μου. Συγγνώμη, είναι τυχαίο να ακούσει ένα τραγούδι, ας πούμε το Σκόρπιον, και να παίζεται και αντιστρόφω, να παίζεται ανάποδα και να μιλάει για τον Σατανά. Ναι, αλλά ποιος σε βάζει και το κάνεις ανάποδα. Εγώ δεν μου είχε σκοτεινή η όρεξη να βάλω να ακούσω ένα δίσκο ανάποδα. Εσένα ποιος σε οδηγεί να την ακούσει ανάποδα. Γιατί το ακούσα ανάποδα. Είχαμε να πούμε πλάνα να δείξουμε για το. Γιατί να το ακούσει ανάποδα. Γιατί δεν το ακούσει ανάποδα. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά. Όχι, όχι, γιατί να την ακούσει ανάποδα. Απάντησε μου. Εμένα δεν μου είχε ποτέ η επιθυμία να γίνει στο δίσκο. Όχι, δεν έχει ακούσει, πιστεύω. Τώρα παίρνω το λόγο του αδερφού από το χάμα. Αλλά δεν είναι ότι το έχει ακούσει. Διότι το έχουμε πει όμως. Συγγνώμη, να σας απαντήσω, διότι το υποσυνείδητο αποκρυπτογραφεί το υποσυνείδητο μετά και το φέρνει σαν συνειδητό το υποσυνείδητο. Θέλετε να μου πείτε αν ξέρετε ποιος σκέφτηκε πρώτος να γυρίσει ένα δίσκο ανάποδα και γιατί. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, γιατί. Πάντως αυτά τα σκέφτηκαν οι σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες προείστανται όλων αυτών των... Μα οι σκοτεινές δυνάμεις, αφού είναι συνυφασμένες με τον ίδιο το δίσκο και το ίδιο το μάρκετινγκ και θέλουν να πουλήσουν, δεν μπορεί να έκαναν κακό στον εαυτό τους. Συγγνώμη, υπάρχει μία ένωση που λέγεται Ένωση Μάγων και Εξορκιστών, η οποία Ένωση Μάγων και Εξορκιστών εκδίδει όλους αυτούς τους δίσκους στην Ελλάδα. Γυρίζει δίσκους ανάποδα. Δεν έχει δαχτυλουργία είναι. Καταλάβατε. Ποια είναι αυτή η ένωση, δεν ξέρω εγώ. Έτσι, μια ένωση μάγων και εξορκιστών. Μάγων και στην Αμερική ξέρουμε. Εγώ ξέρω χιλιάδες κόσμο, δεν ξέρω κανένα που να είναι τόσο άρρωστο που να γυρνάει το δίσκο ανάποδα. Α πούμε να παίξει. Αυτό ποτέ μου δεν το έχω δει. Εντάξει, πάλι και όταν παίρνει. Μήπως να του δώσουμε λίγο το λόγο. Η μικρή, να τη δώσουμε. Θέλει να μα πει και εσύ την άποψή σου. Θε να ρωτήσει κάτι, θέλει. Γιατί οι γυναίκες φοράνε παντελόνια και οι άντρες αφήνουν μακριά μαλλιά. Για σκουλαρίκια φοράνε. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες φοράνε ροκ παντελόνια. Τι φοράνε παντελόνια? Ροκ. Ροκ παντελόνια. Και οι άντρες... Εσύ, να σε ρωτήσω εσένα, γιατί φοράς αυτό το φουστάνι. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός. Να φοράνε γυναίκες φουστάνια και όχι παντελόνια. Έγινε και designer ο Θεός. Μάλιστα. Να τις απαντήσω. Όχι, να μην τις απαντήσετε. Είναι προφανές ότι είναι ένας διάλογος προσχεδιασμένος αυτός. Να μην τις απαντήσετε. Προτιμώ να απαντάει σε ερωτήσεις δικές μας. Δεν πιστεύω σε αυτά που ακούω σήμερα. Όχι προσχεδιασμένο. Αυτό το παιδί, αν το δείτε, επιτρέψτε μου να σας πω και ας κατηγορηθώ ακόμα και από την Εκκλησία ότι του κάνετε πολύ κακό. Του κάνουμε πολύ κακό του να του δείχνουμε την αλήθεια. Του να πιστεύει, θα δεχόμουν. Αυτό το διαλύει. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μου επιτρέπετε? Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν το αφήνετε να εκφέρει μόνο το άποψη. Είναι φανερά δασκαλεμένο να λέει πράγματα τα οποία το έχετε πει πριν από λίγο, πριν από δύο χρόνια, πριν από ένα χρόνο. Μπράβο, γιατί να μην πει μόνο του. Μπράβο, ναι. Ποια είναι η διαφορά. Δεν έχω δει εγώ καμία γυναίκα που να φοράει παντελόνι και να είναι σόνι και καλά αντίχριστη επειδή φοράει παντελόνι. Η κυρία Σουλιώτη που φοράει παντελόνι, εγώ που φοράω παντελόνι τώρα, δεν πιστεύω στο Θεό. Δεν πιστεύετε στο Θεό, δεν έχει σημασία. Έχετε διαβάσει καμιά φορά γεωγραφή? Εδώ έχετε ξεφύγει από τα έργα του. Τι λέει για τα παντελόνια η γεωγραφή? Τι λέει το ροπεδάλιο? Για πέστε μου, θέλω να μου πείτε εσείς. Ναι. Επειδή τελειώνει. Να σας πω. Λέει το εξής ο νόμος του Θεού. Ότι όπως δεν υπάρχει κανένας κόκορας που να μοιάζει με την κότα, όπως δεν υπάρχει κανένα κρυάρι να μοιάζει με την προβατίνα, όπως δεν υπάρχει κανένας σταύρος να μοιάζει με την αγελάδα. Πέστε μου κάτι, τα ρούχα έτσι... κάνουν τη διαφορά τους ανθρώπους ή η φυσική τους. Και η φυσική και η ενδυμασία. Υπάρχει καθορισμός. Κύριε Νάκο, γιατί δεν φοράτε φουστάνια? Διότι άλλη ενδυμασία είναι.
ήταν η ενδυμασία του Χριστού με φουστάνια. Όχι, με φόρεμα. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Με χλαμίδια. Όχι, 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 φουστάνια. Φουστάνια. Όχι, 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 αυτά. Υπάρχουν φωτογραφίε. Έχει ένα καθορισμένο τρόπο αντισύμματος. Ποιος είναι το καθόρισε αυτόν τον τρόπο αντισύμματος? Ο Χριστός δεν φορούσε φόρεμα, δεν φορούσε μακριά χλαμίδα. Ο παπάς δεν φορούσε μακριά χλαμίδα. Λοιπόν, μην μου λέτε. Στο μέσο του unisex. Δηλαδή άντρες γυναίκες το ίδιο. Κύριε μου, εγώ παίρνω τα λόγια τα δικά σας. Μου λέτε, γιατί φοράς, κυρία μου, που είσαι κυρία Παντελόνη, και μου λέω, γιατί φοράτε εσείς παντελόνια αφού ο Χριστός φορούσε χλαμίδα και ο παπάς φοράει χλαμίδα? Γιατί άμα θα δείτε, συγγνώμη, έναν άντρα με φορέματα στον δρόμο θα τον πείτε αδερφή ή οτιδήποτε άλλο? Βεβαίως δεν επιτρέπεται να φοράει. Αφού φοράει ο παπάς φόρεμα, αφού φοράει ο Χριστός χλαμίδα. Εδώ, συγγνώμη, ας μην πάρουμε τι λένε, τι λέει η Εκκλησία. Η διασημότερη, συγγνώμη, η διασημότερη ψυχίατρη του κόσμου. Τι λένε οι διασημότεροι ψυχίατροι? Οι ψυχίατροι είναι όλοι άρρωστοι, όπως ξέρετε, γι' αυτό είναι οι ψυχίατροι. Λένε ότι η ψυχή διαιρείται σε τρία μέρη. Στο λογιστικό, στο επιθυμητικό και στο θυμικό. Και λένε οι διασημότεροι επιστήμονες ότι η ροκ μουσική βομβαρδίζει καταρχάς το λογιστικό τμήμα της ψυχής. Τι σχέση έχει με τα ρούχα αυτό, κύριε Νάκο? Δεύτερον, βομβαρδίζει το επιθυμητικό τμήμα της ψυχής και φέρνει επιθυμίες, πορνίες και μυχίες κτλ. Και βομβαρδίζει και το θυμικό μέρος της ψυχής και φέρνει οργή, θυμό μετά σε αυτοκτονία. Δεν το λέω εγώ. Και μετά το μεσαίωνα ήρθε η αναγέννηση, ξέρετε. Ορίστε. Μετά το μεσαίωνα ήρθε η αναγέννηση. Θα πρέπει να το δείτε κάποιο σήμερα. Και τώρα μετά από πέρα στην δεύτερη παρουσία. Κύριε Νάκο, η εκπομπή έχει τελειώσει. Νομίζω ότι το μπαλάκι πια περνάει σε εσάς που είδατε την εκπομπή, ακούσατε όλες τις απόψεις και δεν έχετε παρά να κρίνετε μόνοι σας τι είναι κακό και τι είναι καλό, τι είναι σατανιστικό και τι μη σατανιστικό. Εγώ πάντως, παρόλο που πέρασε κρίση αυτή η φράση στη διάρκεια της εκπομπής, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η μουσική εξημερώνει τα ήθη ακόμα και αν είναι ροκ. Γεια σας.